Η αγορά της Κορίνθου για άλλη μια φορά απέδειξε μέσα στις γιορτές ότι όλος ο κόσμος εμπιστεύεται την αγορά της Κορίνθου. Μια αγορά πλήρες από ό,τι βλέπετε, με πληθώρα εμπορευμάτων. Ο κόσμος προτίμησε την αγορά της Κορίνθου. Βέβαια, ο τζίρος δεν ήταν ο τζίρος που θα περιμέναμε για μέσα στις γιορτές. Είχαμε μία μείωση του τζίρου και φέτος όπως κάθε χρόνο. Είναι μια φυσική εξέλιξη των πραγμάτων, η μείωση των τζίρων, κυρία Τζάρμπε, να ξέρετε, γιατί και με την πολιτική αυτή που ακολουθείται αυτή τη στιγμή από την κυβέρνηση, αλλά και η ανακήρυξη των εκλογών ενδιάμεσα της χριστουγεννιάτικης περίοδου και της ερωταστικής περίοδου, ήταν ένα μείον για την αγορά της Κορίνθου, και όχι μόνο της Κορίνθου αλλά και όλης της Ελλάδας από ό,τι έχουμε μιλήσει. Το είδατε να κάνει τη διαφορά, δηλαδή από τη στιγμή που καταλάβαν οι Κορίνθιοι ότι μπαίνουμε σε εκλογική περίοδο, βέβαια, βέβαια. Έπεσε η κίνηση? Ήταν αισθητή η διαφορά, το καταλάβαμε και με την επικοινωνία που έχουμε με τον κόσμο, γιατί είμαστε οι άμεσοι αποδέκτες με τον κόσμο, γιατί την επαφή που έχουμε με τους πελάτες μας κάθε μέρα ήταν ένα στα μεγάλα μείον που μέτρησε στην εορταστική περίοδο. Επομένως, η πολιτική αστάθεια, η προκήρυξη εκλογών στα καλά καθούμενα και οτιδήποτε άλλο για να ταράξει την αγορά, αυτά φέρνουν αρνητικά αποτελέσματα. Έτσι και ήρθε και ένα αρνητικό αποτέλεσμα στην αγορά της Κορίνθου. Πάρα πολύ κόσμος, σφιχτός ο κόσμος στις αγορές του και στις επιλογές του. Ελπίζουμε να τελειώσουν όλα μέχρι τις 25 Γενάρη, να βγαίνει μια πολιτική σταθερότητα, μια πολιτική δύναμη που θα βγάλει την χώρα από το αδιέξοδο που έχουμε περιέλθει και από την ασφυξία αυτή που ζει όλη η κοινωνία μας. Ή τουλάχιστον να υπάρξει μια κυβέρνηση. Ακριβώς. Εμείς θέλουμε να γίνει μια κυβέρνηση, αυτοδύναμη κυβέρνηση, να μπορέσει να ξεπεράσει όλα τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί αυτή τη στιγμή στη χώρα. Και από εκεί και πέρα εμείς συνεχίζουμε κανονικά με τα γιορτές. 15 Γενάρη ξεκινάμε τις εκπτώσεις που θα διαρκέσουν μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου. Τα καταστήματα, μίλησα με τους συναδέλφους, υπάρχουν πάρα πολλά προϊόντα, θα υπάρξουν πάρα πολύ καλές εκπτώσεις, πολλά είδη σε πολύ μεγάλες προσφορές. Καλούμε όλο το καταναλωτικό κοινό. Εκτός μέσω εκλογών. Εκτός μέσω εκλογών, είναι ένα πρωτόγνωρο τα τελευταία χρόνια και αυτό. Να το δούμε και αυτό πώς μπορεί να δουλέψει και η εορταστική περίοδο όταν θα υπάρχουν και εκλογές, η εκδοτική περίοδο όταν θα υπάρχουν και εκλογές ενδιάμεσα. Είπατε προηγουμένως ότι είσαστε ο άμεσος κρίκος με τον κόσμο. Ναι, δεν και συμφωνούμε απόλυτα μαζί σας. Οι πολιτικοί έρχονται να σας ρωτήσουν τι ζητάει ο κόσμος. Η πολιτική, κυρία Τζαρμπέ, από τη συζήτηση που έχουμε κάνει εμείς με τους πολιτικούς, ας πούμε, από το φορέα που εκπροσωπούμε, γνωρίζουν τα προβλήματα και τα γνωρίζουν πολύ καλά. Το θέμα είναι όχι αν τα γνωρίζουν, αλλά πόσα μπορούν να κάνουν για τους πολίτες και για την κοινωνία. Γιατί ξέρετε ότι ο κάθε βουλευτής, ο κάθε υπουργός γνωρίζει, έχει τους αποδέκτες, έχει τον κόσμο, δηλαδή μεταφέρονται τα προβλήματα. Αλλά το θέμα είναι το πώς μπορούν να τα λύσουν αυτά τα προβλήματα της κοινωνίας και της καθημερινότητας. Ο Εμπορικός Σύλλογος Κορίνθου έχει ανοιχτή την πόρτα για νέους βουλευτές, γιατί έχουμε και πολλά νέα άτομα πλέον που θα πολιτευτούν, και αυτό μπορεί να είναι και υγεία, μπορεί να είναι και αρρώστια. Έχει ανοιχτή την πόρτα σε αυτούς τους νέους που μπαίνουν για πρώτη φορά στο στίβο της πολιτικής μάχης να τους ενημερώσει? Βεβαίως. Εμείς, ο Εμπορικός Σύλλογος, πάντα ενημερώνει και τους υποψήφιους αλλά και τους νυν βουλευτές οποιαδήποτε στιγμή. Πιστεύω ότι είναι δημοκρατία και ο θεσμός της δημοκρατίας το απαιτεί αυτό, δηλαδή καινούργιες δυνάμεις, νέα πρόσωπα και αυτά. Και η κοινωνία αυτή τη στιγμή δείχνει ένα μήνυμα ότι θέλει νέα πρόσωπα. Από εκεί και πέρα, ο Εμπορικός Σύλλογος Κορίνθου ήδη έχει αρχίσει κάποιες επαφές και με τους νυν βουλευτές αλλά και με τους υποψήφιους βουλευτές. Θα είμαστε σε επικοινωνία τις επόμενες μέρες να εκφράσουμε τα προβλήματα του κλάδου μας και της πόλης μας γενικότερα.